Δεδομένη από τον κώδικα, κάθε 2 και 4 χρόνια πρέπει να κάνουμε απολογισμό του δημοτικού έργου. Επειδή ο απολογισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός, αλλά δεν γίνεται από πάρα πολλούς δήμους και δεν ξέρω γιατί, εμείς ενώ είχαμε δεσμευτεί στους ανθρώπους μας ότι αυτό θα το κάνουμε πράξη, το κάναμε πριν από 2 χρόνια, δίδοντας το έργο 7 και 8 και τώρα ολοκληρωμένα δίνουμε στους ανθρώπους του Δήμου μας το τι έγινε, σωστά ή λάθη, το τι προγραμματίστηκε, το τι είναι σε εξέλιξη. Και είναι αυτά τα έργα για τα οποία μπορεί να υπερηφανεύεται ο Δήμαρχος. Και επειδή τα λόγια πολλές φορές χάνονται, όλο αυτό το υλικό των έργων που έχουμε κάνει το έχουμε δώσει έντυπα σε ένα φυλάδιο και αυτά τα πράγματα θα τα έχουν στα σπίτια τους οι κάτοικοι του Ιάσμου, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, για να βλέπουν και τα παιδιά τους τι έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο την τετραετία που μας εμπιστεύτηκε τη διοίκηση αυτού του Δήμου. Να σας πω λοιπόν τώρα τι είναι τα. Πρώτα νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένος σαν δήμαρχος, γιατί εχθές, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερο από μένα, βγήκε η δημοπρασία 2 τεράστιων έργων στο Δήμο Ιάσμου, το καινούριο 12θέσιο δημοτικό σχολείο και η επέκταση του Λυκείου του Δήμου Ιάσμου. Έργα 6.501.000 ευρώ, δηλαδή κοντά 2 δις, που κανένας Δήμος δεν έχει να υπερηφανεύεται για ένα τέτοιο κολοσσίο έργο. Είναι ένα από τα βήματα που είχαμε βάλει από την αρχή αυτής της δημοτικής πορείας. Επίσης περιμένουμε σε μια εβδομάδα τη δημοπράτηση του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Ιάσμου, που και αυτό κοστίζει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα έργο γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η δημοτική αρχή είναι περήφανη γιατί έξω από τις πάγιες επιδοτήσεις που παίρνει κάθε Δήμος από το ελληνικό κράτος, 1 εκατομμύριο τον χρόνο για λειτουργικά έξοδα και γύρω στα 600.000 σάτα, έχει εισρεύσει στο Δήμο Ιάσμου και είναι γραμμένα με 14 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες μελέτες που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ήδη έτοιμες 15 μελέτες σε εξέλιξη και αν θέλετε και συγκεκριμένα πράγματα, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή τελείωσε η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού, της Κομωτινής δεν έχει τελειώσει ακόμη, του Γενικού Πολεοδομικού του Δήμου Ιάσμου, που σημαίνει ότι φθηνά οικόπεδα καινούργια γη. Έχει τελειώσει η μελέτη του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Ιάσμου. Ο Δήμος Ιάσμου έχει ανάγκη βιολογικού καθαρισμού. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΠΕΡ προέγκριση και πάμε στα 6. Έχουν γίνει τα σχολεία τα οποία εμείς τα περιμέναμε και έχουν γίνει με το πρόγραμμα θυσίας σε όλους τους οικισμούς του Δήμου που μπορείτε να τους περπατήσετε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κουράζω, όλα είναι γραμμένα, όλα είναι αναλυμένα, αυτά είναι τα θετικά. Μέσα στην τετραετία όμως γίνανε και αρνητικά πράγματα. Ενώ προγραμματίσαμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα τελειώσουμε ακόμη, όπως είναι το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ιάσμου. Το εμπορικό κέντρο του Δήμου Ιάσμου είναι μια κολοσσία επενδυτική δημιουργία για τον Ιάσμο. Θα δουλέψουν γύρω στα 2 χρόνια πάνω από 800 εργάτες. Έχει γίνει στη Λάρισα, την ίδια εταιρεία. Γίνεται στα Γιάννενα. Εμάς μας πληρώνουν τα νίκια. Έχουμε πάρει 100.000 ευρώ μέχρι τώρα στα ταμεία του Δήμου από το νοικιάζουμε εκείνο το σκουπιδότοπο, ο οποίος τώρα έχει κλείσει. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στο Δήμο Ιάσμου δεν υπάρχει σκουπιδότοπος. Και περιμένουμε όταν τελειώσουν από τα Γιάννενα να αρχίσει το σημαντικό αυτό έργο που θα δώσει δουλειά και κίνηση σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα έργα που έγιναν στα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Δήμος δεν είναι ένα νοικοκυριό, ένα σπίτι. Για να κάνεις ένα έργο πρέπει να περάσει από πολλές φάσεις. Πρώτα να το σχεδιάσει στο μυαλό του Δημοτικού Συμβουλίου. Να το περάσει στον κόσμο, να το προγραμματίσεις με μελέτες, να βρεις χρηματοδότηση στις μελέτες, να το δημοπρατήσεις, να βρεις λεφτά και να το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, σας λέω ότι η ανατολική πλευρά του Ιάσμου έχει 700.000 ευρώ.